Καλώς ήρθατε στο House for Life. Σήμερα έχουμε ένα Jumbo Haul. Είναι πρωί, ετοιμαζόμαστε για Jumbo. Πάμε να πάρουμε τα σχολικά, αλλά και κάποια μικροπράγματα που χρειάζομαι εγώ, γιατί έχω ξεκινήσει την φθινοπορεινή διακόσμηση. Να δω τι θα βρω στα Jumbo από αυτά που χρειάζομαι, γιατί τα υπόλοιπα θα τα παραγγείλω online. Οπότε πάμε λοιπόν Jumbo, θα σας πάρω και μαζί μου, έτσι λίγο στη διαδρομή, λίγο μέσα στα Jumbo να δείτε. Και τα λέμε μόλις γυρίσουμε.
να σας άρεσε αυτή η βόλτα. Πάμε τώρα να δούμε τι πήραμε. Ζητώ συγγνώμη για τα νύχια μου. Όπως ξέρετε, τον τελευταίο μήνα ασχολήθηκα πάρα πολύ με το σπίτι. Δεν είχα το χρόνο να κάτσω να κάνω μανικιούρ. Πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα θα πάω σε μια κοπέλα για να μην ασχοληθώ και με αυτό. Τώρα έχω ανάγκη από λίγο ξεκούραση. Εκτός ότι έβαφα όλο το μήνα, έκανα τη γενική του σπιτιού και είναι έτοιμο για το χειμώνα. Έχω βέβαια και κάποια μικροπράγματα ακόμα, θα γίνουν σιγά σιγά και αυτά. Έχω την φθινοπορεινή διακόσμηση, οπότε ίσως πάω. Σίγουρα θα δείτε τι νύχια θα φτιάξω. Θα φτιάξω ένα φθινοπορεινό σχέδιο που έχω στο νου μου. Θα δείτε σίγουρα στο Instagram κάποια φωτογραφία που θα ανεβάσω. Οπότε πάμε να δούμε στην αρχή τι πήρα εγώ, που είναι πολύ πολύ λίγα πράγματα, γιατί κυρίως πήγαμε για τα σχολικά του παιδιού και όχι για άλλα ψώνια. Ό,τι άλλο χρειάζομαι θα το παραγγείλω, όπως σας είπα, online και θα έρθει στο σπίτι. Και μετά πάμε στο δωμάτιο της Δέσποινας να δούμε τι πήρε και αυτή από τα Τζάμπο. Ξεκινάμε λοιπόν με τα Pampas. Πήρα 3 Pampas σε μπορντό χρωματισμούς, όπως είναι οι χρωματισμοί οι χειμερινοί στο σπίτι. Δεν είναι πολύ καλής ποιότητας, να σας πω την αλήθεια, μαδάνε αρκετά. Αλλά σκεφτούμε να τα ψεκάσω ή με λακ ή με μια ειδική κόλλα που είναι για αυτή τη δουλειά και έτσι λίγο να συμμαζευτούν, να μην μαδάνε τόσο πολύ. Μια οικονομική, πολύ οικονομική λύση. Μπορείτε να βρείτε Pampas στα Τζάμπο σε διάφορα χρώματα, μπορντό, τα μπέζ, τα πιο άσπρα. Είναι μερικές πρασινάδες. Θα τις χρησιμοποιήσω στο τζάκι. Και αυτά τα πορτοκαλί, που μοιάζουν δηλαδή με ένα χορτάρι, που θέλω να εμπλουτίσω μέσα τη φθινοπορεινή διακόσμηση σε πορτοκαλί χρώμα. Μερικές φτέρες, να δω πως μάλλον θα τις μαδίσω αυτές, και 30 φυλάκια μικρά, baby, πάλι σε μπορντό χρώμα, για να εμπλουτίσω τις ανθοδέσμες μέσα και να τους δώσω λίγο χρώμα. Πολύ όμορφα τα μικρά, τα 30 φυλάκια. Πήρα λοιπόν ένα ring light, γιατί αυτό που είχα παραγγείλει δεν μου ήρθε. Είναι αρκετά καλό πιστεύω και έχει και, και τα 3 χρώματα, δηλαδή και το λευκό και το θερμό και το λευκό, ναι, και το λευκό και το θερμό και το ψυχρό. Και πείτε μου από κάτω αν σήμερα που το χρησιμοποιώ σας αρέσει. Πήρα τα φωτιστικά που σας είχα πει για την κρεβατοκάμαρα. Τα βρήκα γύρω στα 6-7 ευρώ. Έχει πάρα πολλά φωτιστικά στα Τζάμπο. Όπως είδατε και στο βίντεο που σας πήγα μέσα, εγώ επέλεξα αυτά, δένουν καλύτερα. Πήρα ένα κουτί σιλικόνες για χειροτεχνίες που θα κάνουμε τώρα, θα μου χρειαστούν και στις διακοσμητικές κολοκύθες, και μία ξυλόκολλα που επίσης μου χρειάζεται για τα DIY. Βρήκα και πήρα να δοκιμάσω και 4 μεταλλικά καλαμάκια. Τα ήθελε η Δέσποινα να τα δοκιμάσουμε για να μην χρησιμοποιούμε τα πλαστικά και τα πετάμε. Εάν μείνουμε ευχαριστημένοι, σίγουρα θα πάρω και άλλα. Είχε διάφορα σχέδια, οπότε πήραμε και αυτά. Και τώρα πάμε στο δωμάτιο της Δέσποινας να δούμε τι έχει πάρει και εκείνη από τα Τζάμπο. Τρίτη λυκείου φέτος, έτσι? Τρίτη λυκείου, ναι. Τα πρώτα που θα σας δείξω είναι αυτό εδώ που πήρα για την έκθεση. Είναι μεγάλα, είναι α4. Γενικότερα δεν με βολεύουν πάρα πολύ τα μεγάλα τετράδια, οπότε πήρα μικρά για τα υπόλοιπα μαθήματα της κατεύθυνσης, όπως φυσική, αυτό θα το κάνω βιολογία και αυτό χημεία. Και μου έχουν περισσέψει άλλα δύο, τα οποία θα δω τι θα κάνω. Μάλλον θα τα βάλω για μαθήματα γενικής που θα κάνουμε. Μετά πήρα αυτό εδώ, το Block Rigue, που μπορώ να το χρησιμοποιήσω ως πρόχειρο. Συνήθως για πρόχειρο το χρησιμοποιώ αυτά. Μετά πάμε στην κασετίνα που πήρα αυτήν εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Που μέσα έχει αυτό εδώ το μολύβι που πήρα μαζί με τη γόμα, ήταν σετ με τη γόμα. Αυτό εδώ το στυλό που είναι σαν πένα. Μετά άλλα δύο στυλό που είναι σετ με την κασετίνα. Έτσι το τέριξε η μαμά μου, οπότε την ακούω λίγο και ζητάω τη γνώμη της γενικά.
Πήρα δύο υπογραμμιστικά στάμπιλο, είναι πάρα πολύ καλά και πήρα στα δύο χρώματα τα οποία χρησιμοποιώ εγώ περισσότερο. Μετά πήρα δύο μπλάνκο που είναι σε ταινία, αλλά πήρα και ένα υγρό. Μήπως μου χρειαστεί, με βολεύουν καλύτερα οι ταινίες βέβαια. Ένα για το σχολείο είναι καλύτερες. Για το σχολείο είναι καλύτερες, ναι. Πήρα αυτά εδώ τα ωραία τα, πώς λέγεται, συνδετήρες, είναι καρδούλες, είναι πολύ ωραία. Και το καλύτερο τώρα είναι αυτό εδώ που το ζήλεψα πάρα πολύ με το που το είδα, ήθελα να το πάρω πάρα πολύ, κάτσε να το ανοίξω κιόλα. Αυτό νομίζω έκανε 6 ευρώ, κάπου τόσο. Έκανε 6 ευρώ, ναι. Και το μεγάλο, πιο μεγάλο που μπορεί να βολέψει κάποιον, κάνει 12 ευρώ, ήταν φθηνό, εντάξει. Και μπορούμε να γράψουμε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Ότι ναι, κάτι φαίνεται στην κάμερα. Γράφει έντονο, γράφει πολύ ωραία και έχει εδώ ένα κάδο σκουπιδιών, απορριμμάτων τέλος πάντων, και το πατάς και σβήνεται όλο. Και έχει και από πίσω ασφάλεια, και αν θέλεις να το... Για να μην σου σβήνει. Ναι, για να μην σου σβήνει κατά λάθος. Αυτό. Αυτά πήρα μέχρι στιγμής. Και το ημερολόγιο σου. Α, και το ημερολόγιο, ναι. Και μου πήρε η μαμά ένα τέτοιο ημερολόγιο, μεγάλο. Τα μικρά δεν χρησιμοποιώ ποτέ, όσες φορές μου έχει πάρει μικρά δεν τα έχω χρησιμοποιήσει γιατί δεν μπορώ να γράφει και πάρα πολλά ανάλογα με το τι έχω κάθε μέρα. Εδώ πέρα έχει λίγο χώρο κάθε μέρα, οπότε μπορώ να γράφω και έχει και σημειώσεις. Οπότε αν θέλω να γράψω κάτι, να μην ξεχάσω κάτι, μπορώ να το γράψω εδώ. Και έχει και διάφορα εδώ πέρα, εικονίτσες και έχει και μια τρυπούλα για να το κρεμάς έτσι στον τοίχο σου, αν θέλεις. Μάλιστα. Αυτά πήρα. Αυτά μέχρι στιγμής. Θα μας δείξεις τη τσάντα σου. Η τσάντα μου είναι αυτή εδώ. Πήρα στο μέγεθός μου, είναι λίγο μικρούλα, αλλά με βολεύει, εντάξει, δεν περνώ. Και πήρα και αυτό το μπρελοκάκι. Επίσης αυτό το μπρελοκάκι ήταν σετ με ένα πορτοφολάκι πολύ πολύ μικρό που το πήρα. Είσαι σαν χωρίτα ψηλά στο σχολείο μου που πρέπει να παίρνω. Για την καντίνα. Ναι, για το κυνηγείο. Την τσάντα την πήρες από ηλεκτρονικό κατάστημα. Ναι, από ηλεκτρονικό. Πόσο την πήρες? Cosmosport νομίζω και την πήρα 20 ευρώ, 20 και 46 μαζί με τα μεταφορικά. Mm. Πολύ ωραία τσάντα, αν και δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει μαξιλαράκι από την πίσω μεριά. Ναι, αλλά εντάξει δεν με πειράζει, ούτως ή άλλως η πλάτη μου θα με πονέσει με το βιβλίο που θα παίρνω, οπότε είτε πάρω μαξιλαράκι είτε όχι. Αυτά. Αυτά ήταν ό,τι ψωνίσαμε από τα Τζάμπο. Πραγματικά γινόταν ένας χαμός εκεί μέσα, λόγω που όλοι τώρα τρέχουν για τα σχολικά. Ψωνίσαμε περισσότερο σχολικά και πολύ λιγότερα πράγματα, όπως είδατε, πήρα εγώ. Η μέρα σήμερα ήταν αφιερωμένη στα σχολικά του παιδιού. Εν τω μεταξύ έχουν έρθει και κάποια πράγματα τώρα που πρέπει να πληρωθούν, οπότε δεν ψώνισα πάρα πολλά πράγματα. Την επόμενη φορά μάλλον θα κάνω μια, που θα πληρωθούμε, θα κάνω μια παραγγελία online και θα πάρω. Θέλω κάποιες κουρτίνες που είδα και μου άρεσαν πάρα πολύ. Και κάτι άλλα μικροπράγματα που θέλω ακόμα, συμπληρωματικά, προς το τέλος του μήνα θα κάνω ηλεκτρονική παραγγελία. Δεν πάω πάλι, γιατί όπως ξέρετε τα Τζάμπο είναι αρκετά μακριά από το σπίτι μου και δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια αυτή τη δουλειά. Αυτά λοιπόν ήταν, αυτά που πήρα. Έρχεται η φθινοπορεινή διακόσμηση του σπιτιού που όπως βλέπετε πίσω οι κολοκύθες έχουν βγει και όπως σας είπα και στο Instagram αρχίζω σιγά σιγά έτσι να δω τι μου λείπει, πού θα πάει το καθένα και έτσι θα έχουμε τη φθινοπορεινή διακόσμηση μάλλον στο επόμενο βίντεο, αν όλα πάνε καλά. Εγώ να σας πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή σας βλέποντας αυτό το κανάλι. Αν έρχεσαι για πρώτη φορά λοιπόν, κάνε ένα like σε αυτό το βίντεο και πάτα το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται ακριβώς από κάτω μαζί με το καμπανάκι για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει κάτι καινούριο. Επίσης, να σας πω ότι αν όποιος θέλει μπορεί να με ακολουθήσει στο Instagram, βρίσκεται ο λογαριασμός στο κουτάκι περιγραφής, έτσι ώστε να βλέπει άμεσα ό,τι καινούριο φτιάχνω. Σας έχω βάλει και την ερώτηση αν θέλετε να ανεβάσω βίντεο για το πώς φτιάχνω τις υφασμάτινες κολοκύθες. Φτιάχνω μόνη μου δηλαδή υφασμάτινες κολοκύθες. Και αν σας ενδιαφέρει μπορώ να το ανεβάσω και αυτό. Αυτά για την ώρα, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε. Εμείς τα λέμε πολύ πολύ σύντομα. Γεια σας! Thank you.
μου.